Και θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν διπλό μήνυμα στην Άγκυρα. Το State Department ξεκαθαρίζει πως παρακολουθεί στενά τις εκλογές και πως το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον είναι οι δίκες και δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών. Και προειδοποιεί τον Ερντογάν πως όσο κρατάει τους ρώσικους S-400 δεν θα πάρει τα F-35 και στη σκιά Νικολέτα κριτικού της χθεσινής ρητορικής του Μευλού Τσαβούσογλου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε πως η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ με τον οποίο εργάζονται από κοινού σε θέματα που κρίνονται κρίσιμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπερθεμάτισε για το ρόλο που έχει διαδραματίσει η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα για την εξαγωγή, αελεύθερη εξαγωγή των σιτηρών, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές στην Τουρκία, ο Βεντάλ Πατέλ ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν πλευρά και πως θα σεβαστούν το αποτέλεσμα της κάλπης που θα προκύψει από τον τουρκικό λαό υπό την προϋπόθεση ότι οι εκλογές θα είναι ελεύθερες και δίκαιες. Να παρακολουθήσουμε τη χαρακτηριστική δήλωση του εκπροσώπου του State Department. We will continue to work together with whatever government is chosen by the Turkish people. And we'll continuing to deepen those relationships, work on a number of areas of cooperation and shared priorities. Turkey is, of course, an important NATO ally and has played an integral role in a number of issues that are important to the United States. The U.S. does not take sides in elections. Our only hope is to see a free and fair election. Rooted in a democratic process.